Για τις γυναίκες, για τις ξανθιές. Καταρχήν, ναι, θα υπήρχε πρόστιμο, δεν συζητάμε, όχι για τις ξανθιές. Αυτά που φοράτε εσείς, γιατί φοράτε αυτά τα βραχιά τα Mercedes και σκύβετε και έτσι και φαίνεται και το. Και φαίνεται, έρχονται εδώ, α, και κάνουν. Και φαίνονται όλα. Εμείς οι άντρες, γιατί να τυρανιόμαστε. Και δει οι παντρεμένοι. Εδώ, εδώ, οι παντρεμένοι, εμείς, οι παντρεμένοι. Λοιπόν, γιατί να τυρανιόμαστε, μήπως χάλασε το zoom που το κούνησε έτσι. Και κατά τα άλλα λέει ότι, λένε ότι δεν υπάρχουν άντρες κιόλας. Αυτό είναι ένας μύθος. Υπάρχουν. Παντού υπάρχει. Παντού υπάρχει ένας άντρας και αν δεν υπάρχει, υπάρχουμε εμείς οι 45 και που θα βγάλουμε ασπροπρόσωπο το ανδρικό φύλλο όταν χρειαστεί. Ντεκολτέ, αυτά να απαγορευτούν. Έχει ζέστη, θα μου πεις. Ναι, αλλά το ρωτάς τον άλλον τώρα. Ορίστε τώρα. Δες μια πολύ όμορφη δεσποινίδα μέσα. Πολύ γλυκιά. Με το ντεκολτέ. Δες πλάτη, πες πλάτη. Άντε τώρα να πουλήσει. Φτάνει τόσο, μη θυμώσει η κύριε. Ο ψητάς, βλέπετε τη διάταξη του καταστήματος. Ο παρασκευαστής κοιτάει μπροστά, ο ψητάς και όλοι οι ψητάδες έχουν καμένα χέρια. Γιατί καημένοι ψήνουν και γυρίζουν να δουν και καίνουν τα χέρια τους. Αυτά θα τα απαγόρευα. Το Mercedes σε διαροπάλου. Εντάξει, φορά το κοπέλα μου καλή. Βέβαια θα απαγόρευε και κάτι πισινούς που δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν τέτοιο. Να το φορέσει αυτό το Mercedes το βρακί. Mercedes για να καταλάβουν αυτά τα βρακιά που είναι έτσι σαν τριγωνάκι. Κάμερα, κάνω. Αυτά τα βρακιά είναι. Έτσι που είναι. Αυτά. Αυτά τα βρακιά. Α, μπράβο, ναι. Αλλά τα φοράνε και κάτι άλλες κοπέλες που δεν κάνει κοπέλα. Τώρα ξέρεις να τα φοράνε και άντρας, κάτσε. Τέτοιο με αυτό, γι' αυτό με σφίγγει, λέει ο άλλος. Τα μάτια θα παίρνεις ειδικά τώρα. Επειδή ξέρω ότι πέρασες από μεγάλες εκπομπές και αυτό που θέλω να πεις στον κόσμο, γιατί εγώ το ξέρω αλλά δεν το ξέρουν αυτοί, ότι η δόξα μήπως δεν είναι και τόσο γλυκιά. Η δόξα είναι όχι πικρή. Ας το να πάνε, δεν το συζητάμε. Το τίμημα της δόξας είναι μεγάλο. Το να περπατάς στον δρόμο και να σε χαιρετάνε, όλοι το ζητάνε και λένε αχ, είναι καλό. Είναι απίστευτα κακό, πιστέψτε με. Έρχονται στιγμές που δεν είμαι και κανένας πολύ γνωστός. Εντάξει, μέσα στην πόλη μας, που λες να μην ήμουν καθόλου, να μην είχα βρεθεί καθόλου σε αυτό το χώρο. Βέβαια, να μην απογοητεύουμε κάποιους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν στην τηλεόραση, γιατί με αυτά τα παιχνίδια, τα fame story και main story και. Έχω δει παιδιά που έρχονται εδώ που ειλικρινά τα στεναχωριέμαι. Τους πείθουν ότι είναι οι στάρ, ότι είναι οι καλύτεροι και ότι μπορούν να κάνουν μεγαλεία και αφήνουν τα παιδιά αυτά δουλειές καλές και προσπαθούν να γίνουν στάρ της τηλεόρασης. Όσο δούλευα στα αυτοκίνητα και έφτιαχνα, είχα συναδέλφους, φίλους, λαμαρινάδες μαγειρές. Μαστροχαλαστές. Μαστροχαλαστές. Μόλις έβαζε κάνα γυαλί περίεργο, έλεγα τι κάνε, βγάλτε αυτό το ρημάδι το γυαλί. Όταν μπήκα στο Αμάν και ξεκίνησα από το Αμάν την καριέρα μου τηλεοπτική και φορούσα κάνα γυαλί περίπου, λέγα μεγάλη μόδα τα γυαλί αυτά. Βέβαια, εύχομαι σε όσους ασχοληθούν να πάνε καλά. Είναι καλό η δηλώση. Να μην έχουν άγχος, αμάν γυάλισα, αμάν ίδρωσα και να βγάζουν τον αληθινό. Πάρτε μου το προφίλ και ναι, τέτοια, το δόντι το χαλάκι. Έχω ζήσει κάτι, δηλαδή θα γράψω βιβλίο. Καβαλημένοι υπάρχουν γενικώς. Πιθανόν είμαι και εγώ λίγο καβαλημένος, το λέω. Δεν με στεναχωρεί ιδιαίτερος. Αλλά απολαμβάνω όλα αυτά που. Κοίτα, είναι ανάλογα που το καβαλά στο καλάμι. Μπορείς να το πάρεις στην πλάτη, μπορείς να το πάρεις κάπου αλλού. Εγώ, ας πούμε, στην παφή του είχα πει ότι το παίρνω για ψάρεμα γιατί δεν κάνω κάτι άλλο. Ωραία, εγώ δεν έχω ούτε για ψάρεμα. Ακόμη και το ψαρέμα το έχω καβαλημένο και το σέρνω. Πηγαίνω, δεν ξέρεις. Μην τύχει κάτι. Στη Θεσσαλονίκη, τι θα αλλάζεις? Η Θεσσαλονίκη μ' αρέσει, είναι καλή. Το κυκλοφοριακό είναι σχετικά καλό, δεν έχω κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Κυκλοφορώ με τη μοτοσυκλέτα μου και την Βαραντέρο, ότι 2 μηνών είναι μικρή. Γι' αυτό. Ναι, είναι μικρό, θα την τάξει. Γι' αυτό δεν έχει πρόβλημα. Είναι μικρό. Το κυκλοφορούσα. Θα έβρισκα τρόπους να πείσω τους πολίτες να μην κατέβουν με τα αυτοκίνητα. Είναι μικρή η πόλη μας. Απίστευτα μικρή. Δηλαδή μπορούμε από, το ένα, από τη μία άκρη ως την άλλη. Τα ακούτε, Αθηναίοι. Εμείς η πόλη μας είναι τόση. Εμείς η πόλη μας είναι τόση. Αλλά η πόλη, όχι γαμπογιάλι του. Από τη μία άκρη της πόλης, να πας με τα πόδια. Θα ήθελα λίγο πιο καθαρή την πόλη μας. Στη Θεσσαλονίκη πιστεύω είναι πολύ καλή η πόλη, όλα τα έχει. Ρομαντική. Σίγουρα, ναι. Καθαρή. Δύσκολα. Λίγο σε αυτό, ναι, χάνουμε, αλλά εντάξει, δεν τα κοιτάμε αυτά γι' αυτό. Όχι. Ό,τι είναι έτσι όπως είναι, παραλία, όλα αυτά. Με την κίνηση, τη βρωμιά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Άβαζα περισσότερα λεωφορεία, τι να σου πω. Τους δρόμους. Έχω βαρεθεί με τα αμάξι, όλη μέρα τρελαίνομαι να με. Να βάζω
Δεν θα είχε καθόλου φανάρια, δεν θα είχε καθόλου διαβάσει για πεζούς, τίποτα. Θα ήταν όλα. Και θα έχει μόνο ασθενοφόρα, μα κουβάλα στι διασταυρώσει. Να αλλάξουν επιτέλους την παραλία από το Λευκό Πύργο και πέρα, γιατί κλίμα είναι τόσο καιρό, δηλαδή στο ίδιο πράγμα. Πρέπει να τα αλλάξουν. Κάνουν πιο όμορφο. Πιο όμορφο ή πιο καθαρό. Πιο όμορφο και πιο καθαρό, αλλά γενικότερα να παίξει μια αλφα διακόσμηση στο χώρο. Να έχουμε τέτοια παραλία και να μην τα... Ναι, μια τέτοια παραλία, δηλαδή ρίξτε λίγο φοινικό δέντρα, ρίξτε λίγο ομορφιά γενικότερα. Θα έκανα μετρό. Λοιπόν, το ωράριο στα μαγαζιά. Τα νυχτερινά και εσύ. Ναι, ναι, βγαίνουμε, ξέρω εγώ, και κόβουν αμέσως. Να σταματάμε εκεί που είναι το κέφι. Τι, 6 ώρα τελειώνει. 7. 3,5 δυσυχώς. Πόσο έχω να πω εγώ. Αυτό. Θα το έκανες μέχρι 6-7 εκεί το πρωί. 8-9. Και μετά δουλειά. Μετά δουλειά. Ναι. Καλό, είμαστε κοντινό. Ναι, ναι. Έχει πολύ ωραία μάτια. Εδώ. Εκεί. Αυτό είναι το καλό. Γιατί έχω φάει και. Έχει φάει. Έχει ένα λαχανάκι στο δόντι. Αλλά... Τι θάλασσα. Αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Στη Θεσσαλονίκη τι θάλασσες. Τι θάλασσα. Να πω το κυκλοφοριακό, να είμαι κοινή. Ναι, όλοι αυτό λένε. Μόνο αυτό, ε. Κούραση. Και πολλά, αλλά αυτό μου έρχεται. Καθαριότητα, εντάξει. Ολοκάθαρα όλα. Ωραία, ναι. Να γλύψει κάτω. Ναι, ναι, ναι. Πριν είναι έγλυφα εκεί, γιατί δεν είναι. Όχι, γιατί δεν σου μείνει άλλο γι' αυτό. Έκανα ένα πάρτι εδώ βασικά. Μεγάλο. Τεράστιο, όλους τους DJ εδώ. Όλους τους DJ. Όλους. Και εγώ αυτό θα έκανα πιο πολλά κλαμπ. Α, σε χαλάνε αυτά, ε. Λίγα είναι. Λίγα, ναι. Πες πάρει παραμάζωμα. Καλιά είναι. Και τα ίδια, βαρεθήκαμε. Ρίξτε λίγο βραζιλιάνες. Κάνα string. Ρίξτε λίγο κάνα string, ρίξτε καρναβάλι. Τόσο δρόμο. Καρναβάλια έχει στο δρόμο, δεν χρειάζεται. Α μεταφέρουν λίγο το δρόμο αυτό να. Το μεταφέρουν δηλαδή. Τα μάξια μας ενοχλούν. Το μεταφέρουν να το πάνε λίγο πιο πάνω. Το κάνουν πιο μεγάλο τον άλλο το δρόμο. Και αυτό είναι όλο δικό μας. Θα βγάλουμε την τρέλα μας. Ναι, έχουμε πολλά να δώσουμε. Παρακαλώ δηλαδή. Στη Θεσσαλονίκη είναι τέλεια πόλη. Τι να αλλάξουμε. Λίγο μεγαλύτερου δρόμου να είχαμε εδώ. Αυτό, κυκλοφοριακό δηλαδή. Ναι, ναι, πολύ κίνηση. Ή με τα πόδια ή πετώντας. Είσαι ο μόνος που έχεις παντρέψει το σουβλάκι με την εθνική. Όχι ο μόνος, σαφώς θα υπάρχουν πολλά καταστήματα που ορμόμενοι από την δύναμη και την νίκη της εθνικής κάναν κάτι. Εμείς βέβαια το κάναμε ακόμα. Ευχαριστία σουβλάκι, είναι το κορυφαίο είδος που έχουμε εδώ στο κατάστημα. Έχουμε τον τσέχο ψητό. Ο τσέχο ψητό είναι η ψητή πατάτα. Βέβαια δεν θέλω να παρεξηγηθούν τίποτε τσέχοι που είναι στη χώρα μας. Όλα αυτά ότι κάνουμε, τα κάνουμε με βάση το χιούμορ, την καλή διάθεση και να κάνουμε τον απέναντί μας να ανασάνει λίγο από το στρες και το άγχος που ζούμε. Ήταν ντυμένοι όλοι με μπλούζες ποδοσφαιρικές. Βέβαια δεν είχαμε καθόλου ελληνικές ομάδες. Ήταν επιλογή του συνεταίρου μου, του Χρήστου του Κουδούνη. Αλλά τώρα επειδή έπιασε. Πώς πουλάει κουδούνια, όχι. Όχι, δεν πουλάει κουδούνια. Έχει το γνωστό ουζομέλαθρον που είναι στη Βενιζέλου επί πολλά χρόνια. Επιλογή του ήταν να του ντύσουμε με ρούχα ποδοσφαιρικών ομάδων ξένου, του ξένου πρωτοαθλήματος, του Ευρωπαϊκού Πρωτοαθλήματος. Πήγε πολύ καλά αυτό. Αλλά τώρα λόγω ζέστης επιλέξαμε να βάλουμε τις δικές μας μπλούζες ντερλικατέσεν όλα. Χρόνια πολλά. Είδα ότι και εσύ πέρασε από τον κόσμο των media και τελικά βλέπεις και μάλλον θα συνεχίσεις να πουλάς σουβλάκι. Να αρχίσω να πουλάω κι εγώ ή να έρθω για δουλειά μετά από λίγο καιρό. Βλέπω ένα πολύ σημαντικό, δεν έχεις ιδρώσει καθόλου, άρα είσαι χαλαρός. Συνέχισε. Είναι μεγάλη σημασία το να μην ιδρώσει. Εγώ έχω ιδρώσει τώρα, έχω άγχος, βλέπω και αυτό το μπουνι που τρίβει επάνω. Να παίρνει κατά πού είσαι, να μην χαθούμε. Χαθήκαμε, φύγαμε. Να είσαι ο εαυτός σου, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να μην στεναχωριέσαι, ξέρεις, όσο δουλεύα, πέρασε και από το αμάν η θητεία μου για κάποια χρόνια. Ίσως αυτοί ήταν που με έβαλαν στον χώρο αυτόν. Υπήρχαν απίστευτα πάρα πολλοί κόσμος που ερχόταν και λέγανε: θέλουμε, έχουμε το χάρισμα να παίξουμε στη δηλώση, να κάνουμε αστεία, να κάνουμε. Του λέγαμε: ορίστε με το που έκανε on η κάμερα και άναβε το λαμπάκι. Drop it, freeze! Εκεί κοιτούσαν και πιο πάνω κόκαλο και έχει αυτό το χάρισμα. Και αυτό λέω: α τον εαυτό σου ελεύθερο. Κάνει αυτό που νιώθει. Και σίγουρα θα βγει καλό. Και το κυρίως αυτό μην το γράψουν. Πεις τους ότι είσαι ο καλύτερος και θα τα πάρεις τελείως. Δεν είμαι ο καλύτερος, παιδιά. Ναι, όχι, δεν χρειάζεται να είσαι. Πρέπει να τους πείσεις ότι είσαι. Αυτό είναι το σημαντικό. Σας πείθω ότι είμαι ο καλύτερος.